Καλώς μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντατικές προετοιμασίες στο Ροβανιέμι για τη μεγάλη μέρα. Πάντως, με πλαστές ή όχι πινακίδες, ο Άι Βασίλης θα φτάσει στην ώρα του. Δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για τους πληστηριασμούς, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή για να ψηφιστεί το Σάββατο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία ως 200.000 ευρώ. Σε λίγο όλα τα κριτήρια και όλες οι λεπτομέρειες. Κατακόρυφη πτώση στις τιμές των ακινήτων που αγγίζει το 38% από την έναρξη της κρίσης έως και σήμερα, καταγράφει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη νομισματική πολιτική. Στο 30% τώρα φτάνουν τα κόκκινα δάνεια. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση των υποβρυχίων και την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να ηθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος όταν ήταν υπουργός άμυνας. Μίζα Μαμούθ σχεδόν 14 εκατομμυρίων δολαρίων παραδέχτηκε ότι έλαβε ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας, στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου. Η απολογία του στον ειδικό ανακριτή διαφθορά συνεχίζεται. Ποινική δίωξη τώρα σε βαθμό πλημελήματος για πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση ασκήθηκε στον πρώην Υπουργό Μεταφορών Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος έλαβε προθεσμία για αύριο Πέμπτη από το αυτόφορο Μονομελές Ποτοδικείου Αθηνών. Την αναστολή τώρα της κρατικής χρηματοδότησης για τη Χρυσή Αυγή αποφασίζει σήμερα η Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 4.30 το απόγευμα. Όλα τα κόμματα είπαν όχι στη χρηματοδότηση εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η Ιταλική ΡΑΙ, το οποίο δείχνει εργαζόμενους στα κέντρα προσωρινής κράτησης της Λαμπεντούζα να απολυμένουν μετανάστες, ψεκάζοντάς τους γυμνούς με φάρμακο κατά της ψώρας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά. Μέχρι και τις 4.30 έχουν ήδη πάρει θέση οι συνάδελφοι, ο Νίκος Φιλιππίδης, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Εγκρίθηκε η δόση να δούμε τα δύσκολα από εδώ και πέρα. Καλωσορίζω και τον Παναγιώτη Παναγιώτου για να δούμε τη δική του εκτίμηση στα όσα περιμένουμε από εδώ και πέρα. Χρηματοοικονομικό αναλυτή από το Λονδίνο. Ο Νίκος Υποφάντης έχει όλα τα κριτήρια και όλες τις πληροφορίες για το τι θα γίνει, τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και την περιουσιακή κατάσταση. Ποιοι εντάσσονται λοιπόν και ποιοι προστατεύονται από τους πληστηριασμούς. Για να ξεκινήσουμε όμως με μια έκτακτη είδηση στο κλίμα των Χριστουγέννων, Νίκο Ανδρίτσο. Ναι, Εύα, ακριβώς η επικαιρότητα επιβάλλει να ξεκινήσεις από μένα, καθώς έχουμε τις τελευταίες εικόνες, κυρίες και κύριοι, από το Ροβανιέμι, καθώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες με εντατικούς ρυθμούς. Βλέπετε τον Άγιο Βασίλη πριν από λίγο έκανε δεκτό ακόμα ένα μικρό παιδί που ήρθε και του εξέφρασε τις ευχές του. Ναι. Του είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλό παιδί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πως θα συνεχίσει να είναι και πως περιμένει το δώρο του. Τώρα, σε δηλώσεις του στα διεθνή πρακτορία, ο Άγιος Βασίλης επιβεβαίωσε πως και φέτος θα δοθούν δώρα μόνο για τα καλά παιδιά. Έτσι λοιπόν έχουμε επιβεβαίωση και σε αυτό το επίπεδο, Εύα. Τώρα για να πάμε λίγο να δούμε σε εξωγενειάτικο κλίμα και οι πιγκουίνοι. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν στην Νότια Κορέα. Είναι εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα το πρωί και κάνουν το γύρο του κόσμου κυριολεκτικά και συνεχώς μεταδίδονται από τα διεθνή δίκτυα. Είναι μια παρέα πιγκουίνων, θα λέγε κάποιος, 9 τον αριθμό, τους οποίους τους έχουν ντύσει αγιοβασίληδες και οι ίδιοι παίζουν μεταξύ τους. Βλέπετε ο ένας με τον άλλον τα πειράγματα κλπ. Σε λίγο θα παίξουν και με την κάμερα και όλο αυτό έτσι στο κλίμα των ημερών. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Μισό λεπτό, Εύα, αν έχεις να έρθει ο πιγκουίνος κοντά στην κάμερα, θα έρθει σε λίγο. Έτσι, όπου θα μας τσιμπήσει. Προσπαθήσει να τσιμπήσει και το φακό. Έτσι, να τσιμπάει για λίγο. Να το και το τσίπημα. Λοιπόν, Νίκο Ανδρίτσο, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε τώρα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, Νίκο Υποφάντη, και να δούμε όλο το σχέδιο στη συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, για τους πληστηριασμούς. Και να δούμε όλα τα στοιχεία στις κάρτες. Θα μπορούσε να έχει ντυθεί και ο Άγιος Βασίλης, γιατί σώζονται πάρα πολύ από αυτές τις ρυθμίσεις ο κ. Χατζηδάκης. Και να ξεκινήσουμε αμέσως για το ποιοι θα καταφέρουν ακόμα ένα χρόνο να αναστείλουν τους πληστηριασμούς και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Στις 200.000 λοιπόν ευρώ η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, την οποία δεν πρέπει να την υπερβαίνει. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και φόρο αλληλεγγύης, είναι μέχρι τις 35.000 ευρώ. Το μεικτό είναι 50.000 ευρώ. Πολύ υψηλότερο, μάλλον 10.000 υψηλότερο από ό,τι αρχικά συζητιόταν. Είχαν πει για τις 25.000, πήγε στις 35, το οποίο σημαίνει ότι προστατεύει περισσότερους δανειολήπτες, έτσι, Νίκο? Ακριβώς. Mm-hmm. Και για την αντικειμενική αξία ήταν σε 160.000 ευρώ από την ελληνική πλευρά, τελικά στις 200.000 ευρώ. Η συνολική αξία
αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας είναι μικρότερη ίση με 270.000 ευρώ, είναι η επόμενη κάρτα μας αυτή. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του φιλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Να πούμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα με την ελάχιστη δόση την οποία μπορούν να δώσουν τα νοικοκυριά. Πόσο είναι αυτή? Έχουμε τρία παραδείγματα ετοιμάσει. Για τις 5.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η ελάχιστη δόση είναι για κάθε μήνα μόλις 42 ευρώ. 10.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, 83 ευρώ. Και 15.000 η ελάχιστη δόση η μηνιαία θα είναι 125 ευρώ. Ακόμα όμως και εκεί και σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν μας ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης, κάποιος δεν έχει να πληρώσει αυτά τα λίγα χρήματα για να σώσει την πρώτη κατοικία, ναι, μπορεί να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος παραμένει σε ισχύ. Όσοι δηλαδή δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, παραμένει σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη για να προστατεύονται. Ακριβώς. Όσοι δεν μπορούν να δώσουν την ελάχιστη δόση, παραμένει σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη και μπορούν να προσφύγουν εκεί. Μας είπε ο κ. Χατζηδάκης, ρωτήσαμε πόσα νοικοκυριά βρίσκονται πάνω από αυτά τα όρια, πάνω από αυτές τις αντικειμενικές αξίες, πάνω από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και υπολογίζεται τουλάχιστον από τους οφειλέτες, τους οποίους έχουν συγκεντρώσει βάσει των στατιστικών που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τράπεζες, ότι μόλις ένα 10% ναι, υπάρχουν μπαταξίδες και άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι, μας είπε ο κ. Χατζηδάκης, ναι, που δεν καλύπτονται, Νίκο, από αυτά τα κριτήρια. Και αυτούς περιμένουμε φυσικά να τους πιάσουν και να πληρώσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορεί να γίνει αυτό. Έχουν έρθει όμως τα πρώτα μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Ναι. Τι γίνεται με τους άνεργους? Οι άνεργοι, λοιπόν, οι άνεργοι εξαιρούνται από οποιαδήποτε δόση. Μηδενικές θα είναι οι καταβολές για το θέμα των ανέργων. Επίσης, υπάρχουν πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Πολύ ευνοϊκές οι ρυθμίσεις. Ο κ. Χατζηδάκης, ερωτηθείς για το ποιος δεν καλύπτεται, ναι, μας είπε ότι είναι οι πλούσιοι και αυτοί οι οποίοι είναι μπαταξίδες και να δούμε ποιος θα κάνει αυτή την ώρα επανάσταση και ποιος θα τους υποστηρίξει. Και μάλιστα ρίξει και τα βέλη του προς την αριστερά, προς το ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένει στη Βουλή την αντίδρασή του το Σάββατο. Λοιπόν, το νομοσχέδιο θα περάσει την Παρασκευή στην παραγωγή, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ναι, και το Σάββατο θα φάει στην ολομέλεια της Βουλής. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το απόσπασμα. Ακριβώς. Αυτό θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χατζηδάκης και να επιστρέψουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις σε σένα. Πάντως, θα ήθελα να ξέρω, όποιος τυχόν ετοιμάζεται να αντιπολιτευτεί αυτή τη ρύθμιση, υπέρ ποιου θα αγωνίζεται. Υπέρ των πτωχών πάντως όχι, διότι καλύπτονται από τον νόμο Κατσέλη και τον νόμο 4161. Υπέρ των μεσαίων όχι, διότι με 83 ευρώ αυτός που βγάζει 10.000 και με λίγο παραπάνω ευρώ αυτός που βγάζει λίγο περισσότερο, καλύπτεται από όλες αυτές τις μεταβατικές διατάξεις. Υπέρ των πλουσίων, αν κάποιος θέλει να αγωνιστεί, και είναι και αριστερός ιδιαίτερα, ευχαρίστως να δούμε αυτόν τον αγώνα της Γκος Καβιάρ, όπως λέγεται στα γαλλικά, της αριστεράς, δηλαδή του χαβιαριού. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, Νίκο. Όποιες ερωτήσεις έχουν οι τηλεθεατές μας στην εκπομπή, στο email της εκπομπής, να τις απαντήσουμε. Στο email της εκπομπής και, στο Twitter της εκπομπής, βεβαίως, το οποίο θα το δείτε σε λίγο ξανά από κάτω, για να το θυμίσουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλπίδης. Να πω κάτι απλώς για το ίδιο θέμα. Εννοείται, ναι. Απλώς για αυτόν που βρίσκεται στα 35.000 ευρώ, ναι, καθαρό, εξαιρουμένων των φόρων, εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτός ο άνθρωπος θα υποχρεωθεί να πληρώσει το 20%, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, του εισοδήματός, σωστά. Αυτό βγαίνει 7.000 ευρώ πρόχειρα, είναι κοντά στα 580 ευρώ μηνιαία δόση. Σχεδόν... Είναι, όχι, είναι 400, για αυτούς που ξεπερνούν τις 35.000 ευρώ, είναι 458 η μηνιαία δόση και, και η ελάχιστη και, η συνολική ετήσια δόση φτάνει τις 5.500 ευρώ. Ωραία, λοιπόν, αυτά τα 5.500 ευρώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι πραγματικά κοινωνικά δίκαιο συγκεκριμένο νόμο, γιατί φέρνει ανθρώπου που έχουν ένα εισόδημα. Γιατί κάποιο θα πει, μα είναι δυνατόν κάποιο που έχει 35.000 ευρώ εισόδημα να μην πληρώνει κάτι στην τράπεζα μπορεί. Και να χρειάζεται νόμο να γίνει? Λοιπόν, αυτό θα πληρώνει, ναι, και θα πληρώνει σημαντικό ποσό. Δεν θα πληρώνει 100 και 200 ευρώ, θα πληρώνει 400 και 500 ευρώ. Και να διευκρινίσουμε κάτι, έτσι, Νίκο Φιλιππίδη, ότι αυτά τα εισοδήματα που μιλάμε θα υπολογίζονται για τα τρέχοντα εισοδήματα. Ναι. Όχι κάποιο, α πούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχει χάσει τη δουλειά του και να υπολογίζουν τα εισοδήματα του 12, τη φορολογική δήλωση. Θα πηγαίνει δηλαδή από τη δουλειά του, αν έχει υποστημιώσεις ή αν είναι άνεργος, το χαρτί που θα λέει ότι πλέον δεν βγάζω 36.000, βγάζω 28 το χρόνο. Απλώς, Εύα, μπορεί, επειδή πολλοί μας ακούν, μπορεί να σκεφτούν, εγώ, συγγνώμη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πληρώσω το δάνειό μου.
βγάζω 30.000 ευρώ εισόδημα, που είναι η πλειοψηφία των εισοδημάτων, ναι. 25.000 ευρώ είναι η πλειοψηφία των εισοδημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου. Μάλιστα. Και βλέπω ανθρώπους με 35.000, στους οποίους έρχεται και προστατεύει το κράτος. Αυτός θα πληρώνει. Για και δεν θα πληρώνει μικρή δόση 50 και 60 ευρώ, θα πληρώνει 450 ευρώ, όπως μας είπε ο Νίκος Ποφάντης. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο νόμος αυτός θα πρέπει να έχει και χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να μην αυξηθούν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Για να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Παναγιώτου, λοιπόν, για τη ρύθμιση αυτή, αυτό το σχέδιο νόμου. Κοιτάξτε, ενώ δεν έχω όλες τις πληροφορίες, από αυτό που ακούω από εσάς και από αυτό που έχω διαβάσει τα λιγοστά, με μια κουβέντα, μένα μου φαίνεται πολύ θετικό. Πολύ θετικό. Πολύ θετική εξέλιξη. Μάλιστα, λοιπόν, Νίκο Υποφάντη, θέλω να διευκρινίσεις, γιατί έρχονται συνεχώς μηνύματα εδώ και στο email και στο Twitter της εκπομπής. Πες μας λίγο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μάλιστα θα είναι σε λίγο κοντά μας και θα τα πούμε, οι οποίοι είχαν μεγάλη ανησυχία για το θέμα των πληστηριασμών. Λοιπόν, προστατεύονται και αυτοί, με ποια κριτήρια? Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Δόση ίση με το 10% του καθαρού εισοδήματος μέχρι 15.000 ευρώ, από 15.000 ευρώ και πάνω 20% και τουλάχιστον 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της στόχιας, με λίγα λόγια έχει κλείσει το κατάστημά του, την επαγγελματική του δράση κτλ., προστατεύεται και αυτός με όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς και συνταξιούς που θα μπορέσουν να κάνουν χρήση του νόμου αυτού. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν, η ρύθμιση είναι αυτή, στις 200.000, Νίκο, για να συνοψίσουμε το ακίνητο, το εισόδημα στις 35.000, να μην έχουν εισόδημα, περιουσία πάνω από 270.000. Το καθαρό εισόδημα, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν τον υπολογισμό με το μεικτό. Το μεικτό, αν δεν κάνω λάθος, αν με διορθώσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ναι, πρέπει να ξεπερνά λίγο τις 50.000 ευρώ. Είναι εκεί, στις 50.000. Λοιπόν, 50.000 ευρώ και είναι όλοι μέσα, μην το ψάχνουμε. Το 90% το 90% είναι μέσα. Μπαίνει και η συνολική μέσα αξία κινητής ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι μικρότερη ίση με 270.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τους 15.000 ευρώ. Και αυτό χωρίς τη συμφωνία αλλά και χωρίς τη διαφωνία της Τρόικας. Τώρα, για να προχωρήσουμε λίγο, Νίκο Φιλιππίδη, παρακάτω. Τη δόση την πήραμε. Η Τρόικα έφυγε, θα ξανάρθει μέσα Ιανουαρίου. Αλλά έχουμε τώρα το νέο Γολγοθά που θα ξεκινήσει. Για τα 4,9 δις, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα προπετούμενα τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε? Νέος γύρος ανησυχίας. Εδώ νομίζω είναι η συζήτηση η οποία εκκρεμεί από το φθινόπωρο. Είναι η συζήτηση για την πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση του μεσοπρόθεσμου του 2014-2017. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά το βιολογικό χρόνο αυτής της κυβέρνησης. Το θέμα είναι αν είναι σε θέση η κυβέρνηση να το διαπραγματευτεί επί της ουσίας. Γιατί εδώ θα περιλαμβάνει και περικοπές, δεσμεύσεις που θα δεσμεύουν εννοείται και την τωρινή αλλά και τις επόμενες κυβερνήσεις, ναι, με βάση συγκεκριμένες παραδοχές. Θα περιλαμβάνει βέβαια και αλλαγές ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2014. Γιατί ο προϋπολογισμός του 2014 θα αναθεωρηθεί υπό την έννοια ότι δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα ούτε το κενό που αφήνει πίσω το φόρος ακινήτων, mm-hmm, ούτε το κενό που αφήνει πίσω η μονομερής ελληνική ενέργεια διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση σε χαμηλό ποστό. Η Τρόικα το εκτιμά μόνο αυτό το μέτρο κοντά στα 200-250 εκατομμύρια. Άρα κάπως με κάτι θα πρέπει να καλυφθεί. Ακριβώς. Γιατί και υπάρχει, τίποτα δεν είναι. Και υπάρχει δωράκι και διαφορά που υπήρχε. Υπήρχε μια διαφορά πάνω από ένα δισεκατομμύριο από πριν. Τα οποία τα έχουμε ακόμα. Έχουμε τις ομαδικές απολύσεις. Ομαδικές απολύσεις, οι οποίες σημειωτέων θα έπρεπε βάσει μνημονίων να απελευθερωθούν από 1η-1η, όπως και η μείωση του εργοδοτικού, μάλιστα, κόστους θα πρέπει να μειωθεί. Τώρα, από 1η-1η. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα αρχίσουμε να τα ξανασυζητάμε εκεί στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Ιανουαρίου θα έρθει η Τρόικα. Νίκο, είναι η τελευταία δανειακή δόση που περιμένουμε αυτά τα 4,9? Μετά τελειώσαμε με το μνημόνιο και τις δόσεις? Όχι. Το μνημόνιο με τους, τουλάχιστον η χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαίων τελειώνει το Μάιο. Μάλιστα. Από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ακουμπάει και το μισό περίπου 2015. Α. Δηλαδή συνεχίζεται για ένα χρόνο. Άρα ακόμα έχουμε ένα χρόνο μνημόνιο ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε έχουμε Παναγιώτου. Έχουμε πολύ περισσότερο από πολύ ένα περισσότερο χρόνο. Μάλιστα, επειδή κάποιοι βιάζονται να πούνε ότι θα βγούμε γρηγορότερα. Ναι, το πιθανότερο είναι ότι η δανειακή σύμβαση ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί. Μην ξεχνάμε, mm-hmm, ότι δεν έχει γίνει ακόμα η συζήτηση, μάλιστα, για το χρηματοδοτικό κενό της χρονιάς της επόμενης, το 2014. Λοιπόν, για να ακούσουμε την εκτίμηση τώρα του κυρίου Παναγιώτου. Όχι τόσο μακριά, κύριε Παναγιώτου, τα δύσκολα που μας περιμένουν από εδώ και πέρα. Στην επόμενη αξιολόγηση λοιπόν, Τρόικας. Ας μιλήσουμε για το τώρα. Σε ένα σχόλιο 30 δευτερολέπτων μπορώ να πω το εξής. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα για να είναι οικονομικά ανεξάρτητη πρέπει είτε να μην χρειάζεται καθόλου να δανειστεί, είτε όταν χρειάζεται να δανειστεί να πρέπει να το κάνει από τις αγορές, να μπορεί να το κάνει από τις αγορές. Έπρεπε το 2014, μετά από αρκετές αναθεωρήσεις, να μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να βγει, γιατί το επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, μεταφράζεται σε κάποιο κόστος. Δηλαδή,
Εφόσον έχουμε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 4%, mm-hmm. το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί πάλι με δανεικά χρήματα, και εφόσον δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, γιατί αν βγαίναμε, θα πηγαίναμε περίπου στα 20 με 27 δις έλλειμμα, δηλαδή θα επιστρέφουμε κοντά στο 10 με 15%, θα πρέπει σίγουρα να ξαναμιλήσουμε για ένα νέο πακέτο στήριξης. Ή να περιμένουμε μια εξαιρετικά μεγάλη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, πού επιστρέφουμε, εκεί που ήμασταν πάντα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, δεν έχει πείσει η Ελλάδα ούτε η Τρόικα ούτε το μνημόνιο ότι μπορεί να δανειστεί με τα επιτόκια του 4-3%. Δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή με 2,4% και όλα αυτά μεταφράζονται σε χρήμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά μεταφράζονται σε λεφτά που δεν έχουμε και τα οποία θα κληθούμε να ξαναβρούμε μαζί με τους εταίρους μας στο 2014. Άρα λοιπόν, θα δύσκολα εξακολουθούν να είναι παρόντα και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και δεν τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ, τον κύριο Παναγιώτη, τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Νίκο Υποφάντη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το χαμό που έχει γίνει και στο Twitter με την υπόθεση του πρώην υπουργού, του κύριου Λιάπη. Free Λιάπης, το σύνθημα το οποίο επικράτησε. Θα μας τα πει σε λίγο η Μαρία Αναστασοπούλου. Δημήτρης Καραστεφανής έχει έρθει κοντά μας. Καθώς, Δημήτρη, ο άνθρωπος αυτός που πλαστογράφησε τις πινακίδες είχε στη διάθεσή του 28 ακίνητα. Και ναι, αυτοί ήταν που μας είχαν κυβερνήσει. Βεβαίως, να μην βγάζουμε και εμείς την ουρά μας απ' έξω. Έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη που τους ψηφίζαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχε 27 ή 17 ή 37 το θέμα. Α, 28. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι χθες συνελήφθη να οδηγεί με πλαστές πινακίδες, αφού πρώτα τις είχε καταθέσει λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς όπως είπε στους αστυνομικούς, είναι συνταξιούχος. Ναι. Είχε καταθέσει λοιπόν τις πινακίδες, όμως για να μην τελειώσει η μπαταρία στο πολυτελές αυτοκίνητο, στο πολυτελές τζιπ. Το έβγαλε μία βόλτα βάζοντας πλαστές πινακίδες όπως είπε χαρακτηριστικά. Το έκανε για πρώτη φορά, ήταν η πρώτη μέρα, έσφαλε, ζήτησε συγγνώμη και πρέπει να πληρώσει. Προφανώς. Τι θα πρέπει να πληρώσει. Τι θα πρέπει να πληρώσει. Ναι, προφανώς θέλω να σου πω, Δημήτρη, διαβάσαμε και εμείς δεν το ξέραμε. Τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό, ότι με 4 ευρώ πας και πληρώνεις την εφορία, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν παραδώσει τα αυτοκίνητα, τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους. Με 4 ευρώ λοιπόν πας και πληρώνεις την εφορία και πολύ νόμιμα για 2 μέρες κινείς το αυτοκίνητό σου για να φορτίσεις την μπαταρία και να μην χαλάσει. Μάλλον δεν το ήξερα όμως ο κύριος Λιάρης. Μάλλον. Ούτε εγώ το ήξερα, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω και αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάντως να σας πω το εξής. Λέει και η διαφήμιση. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Θα κληθεί να πληρώσει από 8 έως 16.000 ευρώ, καθώς είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες που τον βαρύνουν. Να σας πω, είναι πλημελήματα, αλλά το να πάρεις ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο, mm-hmm. να μην έχεις το δίπλωμα, να μην έχεις την ταυτότητα, να μην έχεις την άδεια, ασφαλιστήριο ούτως ή άλλως δεν έχει, γιατί είχε καταθέσει ναι. από τον Αύγουστο, όπως είπε, τις πινακίδες, ενώ είχε πληρώσει το συγκεκριμένο σήμα. Γενικότερα, να σας πω, κάπου κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Και αυτό το θέμα είναι ότι χθες ναι. ζήτησε συγγνώμη, είπε θα πληρώσω ναι. έσφαλα, το είναι για πρώτη φορά, ακριβά. Δεν το έχω ξανακάνει. Ναι, mm. καλά, ναι. Όπως είπες, 27 σπίτια είναι. Ήταν η κακιά η ώρα, θα σου συμπληρώσω εγώ. Mm-hmm. Καθώς αυτό είπε φεύγοντας ναι. από τα δικαστήρια. Ήταν η κακιά η ώρα. Η κακιά η ώρα είναι όταν περπάς στο δρόμο, για παράδειγμα, και σου πέφτει ένα μπαλκόνι στο κεφάλι. Η κακιά η ώρα δεν είναι όταν ξέρεις ότι κυκλοφορείς με πλαστές πινακίδες. Ήταν λοιπόν, η κακιά Δημήτρη. Η ώρα, τον συλλάβανε. Αυτό εννοούσε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Καραστεφανή. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Χρυσοβελώνη από του Ανεξάρτητου Έλληνε, η οποία κάνει την καταγγελία. Το έχει πει μάλιστα και στον πρόεδρο τη Βουλή, ότι κυκλοφορούν και άλλοι λιάπηδες στην Βουλή. Θα μα τα πει σε λίγο. Πάμε όμω πρώτα στη Μαρία Αναστασοπούλου για να δούμε, Μαρία, το σπίγκ. Πώς απεικονίζει, να τη φωτογραφία, καβάλα στο γαϊδουράκι τον κύριο Λιάπη. Η αλήθεια είναι, Εύω, ότι δεν περιμέναμε πως θα δούμε τόσες πολλές αναφορές στα διεθνή δίκτυα για τη σύλληψη του κύριου Λιάπη. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία που επέλεξε το γνωστό γερμανικό περιοδικό Spiegel για να ντύσει το άρθρο. Θέλω να σου πω ότι στη λεζάντα της συγκεκριμένης φωτογραφίας έγραφαν Μιχάλης Λιάπης, ο Έλληνας πρώην υπουργός, υπέβη σε κεντρικό δρόμο. Ενώντας βεβαίως το χθεσινό περιστατικό, το Spiegel λοιπόν κάνει αναφορά στο ότι το όχημα του κυρίου Λιάπη δεν ήταν ασφαλισμένο και επίση ότι ο ίδιος έβγαλε... Γαϊδούρι, στο γαϊδούρι αναφέρεται. Όχι, προφανώς στο κανονικό, στο κανονικό όχημα, ναι, το μεγάλο κυβισμού όπως γνωρίζουμε. Uh-huh. Και ότι έβγαλε τις πινακίδες για να μην πληρώσει περισσότερους φόρους. Πάντως, συμπληρώνοντας και αυτά που λέγατε νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Καραστεφανή, σύμφωνα με εκτιμήσεις όσων γνωρίζουν από αυτοκίνητα, ο κύριος Λιάπης γλίτωνε περίπου 5.500 ευρώ από ασφάλεια.
μάλιστα φόρο πολυτελείας και τέλη κυκλοφορίας. Έτσι, γιατί το όχημα ήταν μεγάλου κυβισμού. Είχαμε τοποθετήσει, Εύα, θέλω να σου πω και από τον πολιτικό κόσμο για την σύλληψη του κυρίου Λιάπη. Η πιο χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γεράσιμου Γιακουμάτου. Τι είπε, ο οποίος είπε πως αν ήμουν αρχιδικαστής, το διαβάζω ακριβώς, θα τον είχα αθώσει λόγω βλακείας. Είναι επικίνδυνη βλακεία του, η λογική μου δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και τα σχόλια βεβαίως δεν σταματούν στον κύριο Γιακουμάτο. Έγινε χαμός το hashtag στο Twitter. Το χτύπησε κόκκινο πραγματικά το Φρυλιάπης και όχι μόνο. Και επειδή, Εύα, παρακολουθούσαμε από χθες όλα τα σχόλια, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να διαλέξουμε. Βλέπουμε εδώ κάποια. Σήμερα στο δακτύλιο κυκλοφορούν τα πλαστά. Τον θέλουμε πάλι ελεύθερο να σκίζει τους εθέρες. Άγιο Βασίλη να φορτίσει την μπαταρία του κυρίου Λιάπη. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα. Δεν έχετε να πληρώσετε την ασφάλεια του αυτοκίνητου σας και τα τέλη κυκλοφορίας. Don't worry, be Λιάπη. Και νομίζω το καλύτερο από όλα ήταν το τι να το κάνουμε το free wifi χωρίς free Λιάπης. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία Αναστασοπούλου. Λοιπόν, το Twitter και το δικό μας είναι πάντα στη διάθεσή σας, έτσι, για τα σχόλια και τα ερωτήματα για όλα αυτά τα οποία συζητάμε και για τις ειδήσεις φυσικά και όλα τα χρήσιμα και χρηστικά θέματα. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα είναι ο Δημήτρης Στεφόπουλος, καθώς είχαμε φωτιά σε διαμέρισμα στην Αχαρνών. Και πάλι, Δημήτρη, ποια ήταν η αιτία αυτή τη φορά? Καλό μεσημέρι, Εύα. Πράγματι, είχαμε μια φωτιά στην Αχαρνών, στη διασταύρωσή της με την Κεφαλινίας, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8.30 το πρωί. Περαστικός είδε τον καμνό να βγαίνει λοιπόν από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει την αστυνομία και αυτή με τη σειρά της να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική. Αμέσως έσπασαν στο σημείο 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες. Κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να απεγκλωβίσουν βέβαια ένα άτομο, μια γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία βρισκόταν στο εσωτερικό του διαμερίσματος, χωρίς αυτή να υποστεί σοβαρά τραύματα από την φωτιά. Από ό,τι μάθαμε από τη γειτονιά, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε ένα ζευγάρι, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας εκείνη τη στιγμή έλειπε από το σπίτι. Κατά πάσα πιθανότητα, από τις πληροφορίες που μαζέψαμε από τη γειτονιά, πρόκειται για ένα ζευγάρι τοξικομανών. Ζούσαν μαζεύοντας αντικείμενα από τους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα το σπίτι να είναι γεμάτο έφλεκτα υλικά. Μιλάμε για μια τεράστια φωτιά. Από ό,τι μας έλεγαν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι φλόγες από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου έφτασαν μέχρι τον πέμπτο όροφο της εξαόροφης πολυκατοικίας. Και από ό,τι μας είπαν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι τη φωτιά ξεκίνησε από ένα κερί. Δημήτρη, μίλησες εσύ με τους γείτονες, μείνε μαζί μας, γιατί έχεις κι άλλο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι σου είπαν και επιστρέφουμε. Η γυναίκα την έβγαλαν οι πυροσβέστες, ήταν καμένα τα μαλλιά της και λίγο έτσι αυτά ελαφρώς, δεν είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ο νεαρός έλειπε. Από ένα κερί δημιουργήθηκε η φωτιά, είπανε. Λοιπόν, αλλάζοντας θέμα, Δημήτρη, πάμε να δούμε και το διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας που επέλεξαν σήμερα οι απολυμμένες γυναίκες στην καθαριότητα. Ναι, εδώ και τρεις μήνες περίπου, Εύα, αν όχι κάθε μέρα τουλάχιστον μέρα παραμέρα, πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, σε Υπουργεία, γραμματείες, φορείς. Σήμερα λοιπόν πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη της εισόδου στο Υπουργείο Οικονομίας στην Καραγιώργη Περιδίας από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 9. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν άλλη μια διώρη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης και μετά έβρισκαν και πάλι στο Υπουργείο Οικονομίας. Να θυμίσουμε ότι διαμαρτύρονται γιατί από τις 18 Σεπτεμβρίου οι 500 περίπου καθαρίστριες που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, και μιλάμε για όλη την Ελλάδα, έτσι είναι συνολικό το νούμερο, βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα τους τελειώνει τον Μάιο και κανείς δεν τους έχει πει τι θα γίνει μετά. Βέβαια, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουν, όπως μας είπαν οι ίδιες καθαρίστριες, είναι μάλλον αρνητικά και πιστεύουν ότι η δική τους διαθεσιμότητα σε λίγο καιρό θα ονομάζεται απόλυση και όχι κινητικότητα, καθώς κάνουν λόγο για ιδιωτικά συμφέροντα, Εύα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν στην κάμερα του Sky στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση εδώ και τρεις μήνες. Η μόνη απάντηση που πήραμε προχθές από τον κύριο Μητσοτάκη ήταν ότι για να γυρίσουμε στις δουλειές μας πρέπει να γίνουμε εργολάβοι. Δεν μας πήραν 500 ευρώ. Μας πήραν τη ζωή μας όλοι. Δεν τους κοστίζαμε τόσα που λένε. Θέλουν να μοιραστούν τις μίζες με τους μιζαδόρους της κυβέρνησης. Είναι οι δικοί τους άνθρωποι, οι καλοπληρωμένοι. Με ποια δυνατότητα να γίνομαι εργολάβοι? Πώς μας δουλεύουνε, μας κοροϊδεύουνε? Να γίνομαι εργολάβοι πού?
Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Αντιγόνης Παφίλης τι αλλάζει στα προνοιακά επιδόματα, Αντιγόνη. Μειώνονται καταρχήν, μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα μπουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια όπως εξετάζεται από το Υπουργείο Εργασίας. Να πούμε, Εύα, ότι είναι μισό εκατομμύριο ευρώ τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε 1.500 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη 2.000, 3.000, ακόμη και 4.000 ευρώ, mm-hmm. παίρνουν και προνοιακά επιδόματα της τάξης των 370 ευρώ το μήνα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι από το πρόγραμμα Ήλιος που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, που θα βγαίνουν ένα μήνα. Και από τα πρώτα στοιχεία βγήκε ότι λαμβάνουν τέτοια προνοιακά επιδόματα και 769 νεκροί, καθώς και υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία σε 10.500 δικαιούχους. Μπορούμε να δούμε και κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι είναι 115.377. Το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται για όλους αυτούς είναι 37 εκατομμύρια και τα λοιπά, όπως βλέπουμε. Και το μέσο ποσό επιδόματος βγαίνει σε αυτούς 322,49. Αυτό είναι το ποσό δηλαδή που παίρνουν το που μήνα. Παίρνουν το, για να το δούμε μήνα. Ποιοι συνταξιούχοι λαμβάνουν τα προνοιακά και προνοιακά μάλλον, κοντά στους 48.000. 48.000. Μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται για αυτούς είναι 18 εκατομμύρια και 24.984. Και το μέσο ποσό που παίρνουν αυτοί είναι 369, σχεδόν 370 λοιπόν, είναι το μέσο ποσό. Μάλιστα. Και το σύνολο των δικαιούχων λοιπόν, είναι 164.000. Mm-hmm. Ναι. Και το σύνολο που καταναλώνεται κάθε μήνα για αυτούς είναι 55.232.000. Να σε ευχαριστήσουμε 191. Πάρα πολύ, Αντιγόνη Παφίλη. Λοιπόν, για να βρούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα την Αντίν Χαρδαλιά, για να δούμε το μπιλετάκι που στέλνει τώρα στους Δήμους για πλεονάζον προσωπικό ο κύριος Γρηγοράκος. Ναι, καλό μεσημέρι, Εύα. Ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων οι επιστολές του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προς 272 δήμους της χώρας, που κάνει λόγο για συνολικά 3.708 υπαλλήλους, οι οποίοι κρίνεται βάσει μελέτης ομάδας εργασίας του Υπουργείου ότι πλεονάζουν στους δήμους αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Αθηναίων, στον οποίο σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκο πλεονάζουν 667 υπάλληλοι, κάτι το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος αυτή την ώρα έχει συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί η συγκεκριμένη μελέτη και να απορριφθεί ή όχι. Μάλιστα, ο κύριος Καμίνης έχει εκδώσει και μια γραπτή δήλωση πριν από την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επισημαίνει ότι η μελέτη του κυρίου Γρηγοράκου επικαλείται παροχημένα στοιχεία, διότι είναι στοιχεία του Ιουνίου του 2013, παρότι το Υπουργείο ενημερώνεται καθημερινά για τη δύναμη του κάθε Δήμου, και επίσης ότι τα στοιχεία, όπως λέει ο κύριος Καμίνης, είναι λανθασμένα, καθώς την επιστολή περιλαμβάνονται ειδικότητες που το ίδιο το Υπουργείο έχει θέσει σε κινητικότητα, όπως για παράδειγμα οι σχολικοί φύλακες. Διαφωνεί λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων. Ναι, και όχι μόνο ο Δήμος Αθηναίων, είναι και άλλοι Δήμοι οι οποίοι διαφωνούν και λένε ότι η μελέτη δεν έχει βασιστεί σε σωστά στοιχεία mm-hmm. και ότι δεν είναι δυνατόν να πλεονάζει τόσο μεγάλος αριθμός προσωπικού στους Δήμους τους. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Δήμο Νίκαιας Ρέτη, σύμφωνα με τον κύριο Εκιμίδη, τον Δήμαρχο. Μάλιστα. Η μελέτη λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει ένας χειριστής μηχανημάτων mm-hmm. από τους 12. Το Υπουργείο από τη δική του πλευρά, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γρηγοράκος συγκεκριμένα, λέει πως ούτως ή άλλως όλα είναι υποσυζήτηση, καθώς τα στοιχεία όντως είναι του Ιουνίου και οτιδήποτε έχει αλλάξει θα πρέπει να ενσωματωθεί στη μελέτη και να δουν πως θα πρέπει να απορριφθούν από εδώ και μπρος με την αξιολόγηση των Δήμων. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα τα βρουν Υπουργείο και Δήμοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ναντίν. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή η Πινελόπη Γκάλιου στη Βουλή. Καθώς, Πινελόπη, καλώς απόγευμα. Δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής που αφορά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική στα υποβρύχια. Ακριβώς, και είμαστε εν αναμονή της μονομαχίας Τσίπρα-Βενιζέλου για την υπόθεση των υποβρυχίων και των αυπηγείων στο Καραμαγκά. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος στηρίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Νωρίτερα, να σας πω, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αβραμόπουλος, υποστήριξε ότι η κατάθεση της πρότασης για εξεταστική δεν γίνεται αυτή την ώρα για να βοηθήσει. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το θέμα των αυπηγείων θα το φέρει στην αρμόδια mm-hmm. Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί και να βρεθεί μια συνολική και οριστική λύση. Παραδέχτηκε το τεράστιο πρόβλημα στην εκτέλεση της συμφωνίας, αποδίδοντάς το στην αντισυμβατική συμπεριφορά
του ιδιώτη επενδυτή, που όπως είπε κάποιοι το αποδέχτηκαν καλοπροαίρετα, αφήνοντας με αυτή του την έκφραση σαφείς αιχμές κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου. Νωρίτερα είχαμε αντιπαραθέσεις μεταξύ των εισηγητών των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πριν από λίγο και μία αντιπαράθεση μεταξύ του Φίλιππου Σαχινίδη από το ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Παπαδημούλη, καθώς κατά την τοποθέτησή του κ. Σαχινίδης εκτίμησε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση για εξεταστική είναι το ΠΑΣΟΚ, εκτοξεύοντας παράλληλα βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ηρωνεύτηκε, λέγοντας ότι δεν αρκεί να φορέσει ζιβάγκο για να γίνει Ανδρέας Παπανδρέου. Απαντώντας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να εξαφανίσει το ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε, τη διαρκή συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ την εξασφαλίζει άριστα η πολιτική του αρχηγού του, του κ. Βενιζέλου, και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να γίνει ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ένα αριστερό κόμμα, είπε, και ο πρώτος που δεν θέλει να γίνουμε ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος που προσχωρεί στις τάξεις μας. Να σας πω ότι το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται. Στη σύγκρουση στη που αναμένεται μεταξύ ακριβώς του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βενιζέλη και στα επιχειρήματα που θα αναπτύξει η μία και η άλλη πλευρά, βέβαια. Πινελόπη, μείνε μαζί μας να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της αναστολής χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Λαφαζάνη για το θέμα αυτό. Υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση αυτής της συμφωνίας? Απαντώ. Τεράστιο. Πράγματι υπάρχει. Γιατί αντιμετωπίζουμε μια αντισυμβατική συμπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή που εμφανίστηκε και τον δέχθηκαν τότε καλοπροαίρετα κάποιοι με περγαμηνές, υποσχέσεις και δυνατότητες να λύσει το πρόβλημα των ναυπηγείων και να οδηγήσει σε ανάπτυξη την κρίσιμη για τη χώρα μας αυτή η βιομηχανία. Προτείνω λοιπόν να παραμερίσουμε τις κομματικές στρατηγικές. Γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό, τόσο κοστοβόρο, τόσο αναγκαίο για την εθνική μας άμυνα, που δεν προσφέρεται για οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Η υπόθεση, αγαπητές κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, το ναυπηγείο Σκαραμαγκά είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο, διαχρονικό, πολιτικό και κοινωνικό έγκλημα σε βάρος της χώρας, σε βάρος της ελληνικής οικονομίας, σε βάρος του ελληνικού λαού και πρώτα απ' όλα φυσικά σε βάρος των εργαζομένων στα ναυπηγεία, οι οποίοι είναι στο δρόμο χωρίς καμία προοπτική. Πινελόπη, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της αναστολής χρηματοδότησης στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Μέχρι τις 5, καταρχήν να πούμε, περιμένουμε να διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία σχετικά με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας να ανασταλεί κρατική χρηματοδότηση προς το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Χθες το βράδυ, να σας πω ότι όλα τα κόμματα πλην των Ανεξάρτητων Ελλήνων ύψωσαν ουσιαστικά τη φωνή τους ενάντια στη δράση της Χρυσής Αυγής, κατηγορώντας τη για εγκληματικές πράξεις και τόνισαν ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτούν από Έλληνες φορολογούμενους μέσω της κρατικής χρηματοδότησης κόμματα που με πολιτικό μανδύα προχωρούν σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. Αίσθηση προκάλεσε η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία δια της κυρίας Γιαταγάνα, που σας θυμίζω ότι είναι και δικαστικός, επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και δήλωσε προσωπικά ότι αν δεν εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, ουδής μπορεί να πει ότι η Χρυσή Αυγή διέπραξε τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Αντίστοιχη ήταν και η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Βασίλη Καπερνάρη, ο οποίος επικαλέστηκε το άρθρο του Συντάγματος περί του δικαιώματος ψήφου κατά συνείδηση των βουλευτών. Και σήμερα στην ίδια γραμμή ήταν και η δήλωση του Πάνου Καμένου σε εμάς τους δημοσιογράφους, που είπε ότι οι βουλευτές του θα ψηφίσουν κατά συνείδηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα ψηφίσουν υπέρ της αναστολής της κρατικής χρηματοδότησης και ποιοι όχι από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πλην πάντα βέβαια της Χρυσής Αυγής, θα υπερψηφίσουν αυτήν την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στις εικόνες ντροπής και φρίκης, Νίκο Ανδρίτσο, στην Λαμπεντούζα, ως προς την απάνθρωπη συμπεριφορά προς τους μετανάστες. Και είναι ελαφρύς ο χαρακτηρισμός. Ναι, είναι εικόνες σοκ αυτές που θα δούμε, Εύα, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε πώς μεταχειρίζονται ουσιαστικά ανθρώπους. Είναι υπάλληλοι στο κέντρο πρώτης υποδοχής, όπως ονομάζεται. Τώρα η υποδοχή, ένα θεός να την κάνει. Η υποδοχή που επιφυλάσσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μετανάστες, τους υποχρεώνουν να αγδύνονται μπροστά στους υπόλοιπους και στη συνέχεια τους ψεκάζουν με μάνικες προκειμένου να τους προστατεύσουν και να απομακρύνουν από πάνω τους την ψώρα. Βέβαια, κανένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν στη Λαμπεντούζα
Λαμπεντούζα δεν είχε ψώρα φτάνοντας εκεί, ούτε υπήρχαν τέτοια κρούσματα στο κέντρο κράτησης. Ωστόσο, κάποιοι έκριναν σκόπιμο να προχωρήσουν σε αυτήν την ενέργεια. Επίσης, υπάλληλος του κέντρου κράτησης, θα τον δούμε σε λίγο, πετάει τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων αυτών στο πάτωμα για να πάνε στη συνέχεια οι ίδιοι, τον βλέπετε εδώ πέρα, για να τα μαζέψουν. Ακόμα μία πράξη εξευτελισμού του ανθρώπου. Το θέμα είναι υπάρχει κάποια ουσιαστική αντίδραση και όχι μια αντίδραση εντυπώσεων και δηλώσεων, Νίκο, όπως γίνεται κάθε φορά που βγαίνουν τέτοιου είδους ντοκουμέντα στη δημοσιότητα και μετά ξεχνιόμαστε και πάλι. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, πάντως, ο Ενρίκο Λέτα, υποσχέθηκε ότι θα γίνει έρευνα σε βάθος. Να δούμε τι θα ακολουθήσει. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, έχουμε δωράκια από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Όχι δωράκια, τα λες και δωράρες. Ναι. Χριστούγεννα πριν την ώρα τους για τον Πρωθυπουργό, για τον Πρόεδρο Γιανουκόβιτς της Ουκρανίας, που έλαβε από τον Πρόεδρο Πούτιν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσική δέσμευση για να αγοράσουν ουκρανικό χρέος. Ουσιαστικά τους δίνουν 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Και από την άλλη 5 δισεκατομμύρια δολάρια που αποτιμάται η έκπτωση κατά 30% στο φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο που φτάνει μέχρι την Ουκρανία. Η αντιπολίτευση ζητά να μάθει ποιο ήταν το αντάλλαγμα που έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους Ρώσους για αυτή την γενεοδορία τους. Και από την άλλη, πριν από λίγο, διαβάζω στο BBC πως ο Ουκρανός πρωθυπουργός λέει ότι αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα χρήματα από τη Ρωσία, τώρα θα είχαμε χρεοκοπήσει. Με ενδιαφέρον αναμένουμε και την ευρωπαϊκή αντίδραση, ειδικά από την γερμανική πλευρά, καθώς ήδη ακούγονται κάποιες φωνές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε αρκετά χρήματα προκειμένου να κρατήσει την Ουκρανία κοντά της. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Ανδρίτσο, θα σε βρούμε και στη συνέχεια τώρα. Μείνετε μαζί μας, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα δούμε από τη μία τα 60 δις πετρελαίου που ανακάλυψαν στην Κύπρο. Θα δούμε λοιπόν τι ταχύτητες ανέβασαν προκειμένου να κινήσουν τις διαδικασίες και τι θα σημαίνει αυτό για τη ζωή του κυπριακού λαού. Και από την άλλη θα έρθουμε εδώ στα δικά μας να δούμε πόσο κοστίζει το ξύλο. Μια σύγκριση ανάμεσα στη θέρμανση με ξύλα, με πετρέλαιο, το οποίο βεβαίως έχει αυξημένο φόρο κατανάλωσης και έτσι για κάποιους γίνεται απαγορευμένο, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης. Λοιπόν, διαφημίσεις και περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο Twitter. Λοιπόν, για θέρμανση θα μιλήσουμε τώρα και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς με τα ξύλα, τι γίνεται με το πετρέλαιο, ποια λύση σε ποια περίπτωση συμφέρει περισσότερο και περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Σε λίγο όλες οι απαντήσεις για ακόμα μια φορά για τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, Νίκος Υποφάτης είναι και πάλι κοντά μας. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατιούχων Καυσίμων. Καλό σας απόγευμα. Και έχουμε συνδεθεί και με τον κύριο Κασκαλίδη, Γιώργος Κασκαλίδης, έμπορος ξυλίας. Λοιπόν, Νίκο, λέω να ξεκινήσουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Είναι και αντιπρόεδρος της ΕΒΕ, κύριε Ασμάτογλου. Ακριβώς. Θα μας πει και την άποψή του μετά για τους πληστηριασμούς στο σχέδιο. Λοιπόν, κύριε Ασμάτογλου, πώς προχωράνε καταρχήν οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου? Κυρία Αντωνοπούλου, υπάρχει ενδιαφέρον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καταναλωτής έχει καταλάβει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πράγματι του ζεσταίνει όλο το σπίτι. Έχει στραφεί το ενδιαφέρον τους για το πετρέλαιο θέρμανσης και βέβαια γιατί υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Υπάρχει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα σας πω όμως το εξής, ότι αυτή η επιδότηση δεν φτάνει. Γιατί ένα σπίτι τελικά των 70 τετραγωνικών, αν θέλετε, δεν μπορεί να ζεσταθεί με 500 και 600 λίτρα για όλο το χρόνο, για όλο το χειμώνα. Θα χρειαστεί λοιπόν και δεύτερη και τρίτη φορά να πάρει πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν τι λέμε εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από την πρώτη του χρόνου ή θα πρέπει να δοθούν και άλλες επιδοτήσεις και άλλα βοηθήματα έτσι ώστε να μπορέσει να ζεσταθεί η ελληνική οικογένεια. Μία ερώτηση, κύριε Ασμάτογλου, πρακτική και ουσιαστική. Είπατε για 70 τετραγωνικά μέτρα ένα σπίτι. Για να ζεσταθεί 3 ώρες το πρωί, 3 το μεσημέρι και 5 το βράδυ, πόσα λίτρα καταναλώνει και πόσο θα κοστίσει? Να είμαστε λίγο πρακτικοί. Σε μία οικονομική χρήση, κύριε Υποφάντη, θα σας πω ότι χρειάζεται περίπου 20 λίτρα για αυτές τις ώρες που μου αναφέρατε. Άρα με επιδότηση 20 ευρώ. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Το πρόβλημα, κυρία Αντωνοπούλου και κυρία Υποφάντη, είναι πιο ότι δεν υπάρχουν χρήματα στην ελληνική οικογένεια και οι παραγγελίες είναι μικρές. Τι γίνεται λοιπόν? Η επιδότηση αυτή η οποία δίδεται και είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι για το ποσόν όλου του των επιδοτούμενων λίτρων. Τώρα, εμείς τι λέμε, επειδή υπάρχουν λίγα χρήματα, να μπορεί εκεί που θέλει 200 λίτρα να αγοράσει
με 270 ευρώ πετρέλαιο, να αγοράσει με 190 ευρώ το πετρέλαιο αυτό που θέλει, για να μπορεί να διευκολυνθεί άμεσα. Κύριε Σμάτογλου, αυτό που μας γράφουν και στην εκπομπή και μας το λένε καθημερινά και στο ρεπορτάζ, πολλές οικογένειες πάνε και παίρνουν μπετονάκι, μπετονάκι και μάλιστα το πετρέλαιο. Πάρα πολλές φορές, κύριε Σμάτογλου, οι πρατηριούχοι δεν πηγαίνουν για μικρά ποσά στα σπίτια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξετε. Σου λέει κάτι για πάνω από 500 ευρώ. Ο άλλος μπορεί να έχει μόνο 150 ευρώ να βάλει, 200 έστω να ζεσταθεί λίγο. Κυρία Αντωνοπούλου, οι πρατηριούχοι πηγαίνουν, αλλά θα σας πω ότι διαφοροποιείται η τιμή, διότι θα σας πω το εξής. Ένας πρατηριούχος όταν στα 1000 λίτρα βγάζει 30 και 25 ευρώ για τα 1000 λίτρα, αντιλαμβάνεστε πόσα θα βγάλει όταν θα πάει τα 200, θα βγάλει 4 ευρώ. Στα 4 ευρώ λοιπόν αυτός ο πρατηριούχος τι θα πληρώσει? Το βοηθό, τον οδηγό, το αυτοκίνητο, τι θα πληρώσει? Γι' αυτό στις πολύ μικρές ποσότητες δεν λέει κανείς όχι. Απλά σας λέω μόνο ότι διαφοροποιείται η τιμή. Μακάρι, λοιπόν. Και όλοι οι πρατηριούχοι δίδουν. Και ενδεχομένως ο χρόνος παράδοσης. Ναι, ναι, σωστά. Για να πάμε να δούμε, Νίκο, τι γίνεται με τα ξύλα. Να ρωτήσουμε πρώτα τον κύριο Κασκαλίδη πώς πάει η κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Βλέπω θες κάτι να ρωτήσεις. Πρώτα μας πείτε πώς πάει η κίνηση. Κύριε Κασκαλίδη. Μας ακούει ο κύριος Κασκαλίδης. Να είστε καλά. Βεβαίως, βεβαίως. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Η κίνηση των καυσοξύλων είναι αυξημένη όπως και πέρσι. Υπάρχει μεγάλη στροφή του χώρου, του κόσμου στο χώρο μας. Και επικοινωτρόπως ο καθής κοιτάει να κάνει τη δουλειά του με τα ξύλα. Να σας πω, κύριε Κασκαλίδη. Με σόμπες, τζάκια κτλ. Χτες μας έλεγε ο Γιώργος Χερομιτζόγλου ότι υπάρχουν ξύλα τα οποία έχουν έρθει από χώρες που έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα ραδιενέργειας λόγω Φουκοσίμα κτλ. Πώς μπορεί αυτός να καταλάβει που θα αγοράσει ξύλο ότι αυτά τα ξύλα δεν είναι μολυσμένα, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά? Επειδή βγάλαμε το δεσπότη εγκυμονούντα. Παναγιώτη, ναι. Είναι κάτι το οποίο εγώ το ακούω πρώτη φορά. Εάν στα Βαλκάνια, γιατί ξύλα προμηθευόμεθα από τα Βαλκάνια, από χώρες εντελώς δίπλα μας όπως είναι η Βουλγαρία. Μάλιστα. Γιατί είναι τόσο φθηνό το κόστος του ξύλου που αν το πάρεις, αν το φέρεις από τριτοκοσμικές χώρες από πολύ μακριά, Σιγκαπούρη, Αφρική, το κοστολόγιο είναι τεράστιο. Σαφές. Θα φτάναμε στο σημείο να λέμε ότι κάνει 1000 ευρώ τον. Έτσι. Κατανοητό. Λοιπόν, για πάμε στην ερώτηση του Νίκου. Για το ίδιο σπίτι. Ακούστε για... με λίγο. Μια πρακτική ερώτηση και δώστε μας μια απάντηση, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή εκπλήσωμαι με αυτό που ακούω για πρώτη μου φορά, εάν έχει ακουστεί ότι στα Βαλκάνια υπήρξε θέμα παλιότερα με ραδιενεργά στοιχεία, τότε είναι η είδηση το τι συνέβη στα Βαλκάνια και όχι το τι θα πάθει το ξύλο. Μια πάμε να προχωρήσουμε ερώτηση με τα οικονομικά, Νίκο. Πριν από λίγο, ο κύριος Ασμάτογλου μας είπε ότι ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων, 3 ώρες το πρωί, 3 ώρες το μεσημέρι και 5 ώρες το βράδυ θέλει περίπου 20 λίτρα πετρέλαιο. Εσείς θα ζεστάνετε μία εστία, λογικά ένα τζάκι ή μία σόμπα σε αυτό το σπίτι. Πόσα κιλά ξύλα χρειάζονται για να ζεσταθεί αυτό το σπίτι και πόσο θα κοστίσει? Για να μην το ξεδικεύουμε απολύτως με αριθμούς, εγώ θα σας πω κάποιες γενικότητες που είναι. Έχουν πιο ευρύ φάσμα. Θέλω λοιπόν να υποστηρίξω το εξής, χωρίς να θέλω να ταχτώ τις θέσεις του ξύλου. Σήμερα, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία κάνοντας το τζάκι ενεργειακό με αποτέλεσμα να ζεσταίνεις 200 τετραγωνικά ή 300 ή όσο θέλεις χώρους διαμέσου της ενεργειακής καύσης, έχει σαν αποτέλεσμα ένα να ποσό τα δεν μπορείτε ξύλα να μας πείτε στο περίπου, όλα, κύριε Κασκαλίδη. Όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι κόστη τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει η ελληνική οικογένεια. Πρέπει να καταλάβουμε την ανέχεια αυτή τη στιγμή που έχει η ελληνική οικογένεια. Συμφωνώ εγώ με τον κύριο που έχει τα ξύλα και βέβαια με τα ενεργειακά τζάκια, αλλά όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι κόστη και έχει επιβαρυνθεί με αυτή την κινδυνολογία, μάλλον με αυτό το ακριβό πετρέλαιο. Και ξανά το ακριβό πετρέλαιο βάλαμε τον κόσμο και την ελληνική οικογένεια σε περιττά έξοδα. Τα θέματα πάρα πολλά. Θέλω τώρα με την ιδιότητά σας ως αντιπροέδρου της ΓΕΣΕΒΕ ένα πρώτο σχόλιο για το σχέδιο που έχουμε για τους πληστηριασμούς. Βεβαίως, η θέση της ΓΕΣΕΒΕ, μάλλον αυτή η νομοθετική ρύθμιση ήταν πάγια θέση της ΓΕΣΕΒΕ και βέβαια εμείς συμφωνούμε και είμαστε ικανοποιημένοι σαν Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως ήταν πάγια θέση, το ξαναλέω, της ΓΕΣΕΒΕ. Κύριε Σμάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον κύριο Κασκαλίδη και τον Είναι μια πρώτη αντίδραση αυτή έτσι, για το σχέδιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Τώρα, αλλάζοντας θέμα, να πάμε λίγο στην Κύπρο, να δούμε τι γίνεται εκεί όπου έχουν βρει το πετρέλαιο στα 60 δις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Κώστας Νικολάου, γεωλόγος, πετρελαίο, ενεργειακός οικονομολόγος. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Με αυτήν την ιδιότητά σας, λοιπόν, κύριε Νικολάου, αυτό στο κυπριακό λαό άμεσα, τι θα σημαίνει για την οικονομία και την καθημερινότητα? Να σας πω μια άλλη ιδιότητα. Εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα 39 χρόνια. Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν στον κυπριακό λαό, στην κυπριακή οικονομία που είναι και αυτή σε μνημόνιο. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν αυτά τα αποδέματα, τότε αλλάζει το πάνι στην Κύπρο και στην οικονομία. Θα μας πάρει χρόνο και χρειάζονται επενδύσεις. Δεν βρίσκονται αποθέματα με ανακοινώσεις. Δεν βρίσκονται. Είστε επιφυλακτικός δηλαδή. Είστε επιφυλακτικός για το ποσό. Είμαι επιφυλακτικός, απογνωρίζω τις διαδικασίες. Μόνο οι ιοντρήσεις βρίσκουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ναι. Όπως βρέθηκε στο πρώτο κοίτασμα Αφροδίτη αυτό το φυσικό αέριο που στην αρχή το ανακοίνωσα σαν 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και τώρα με τις επιβεβαιωτικές ιοντρήσεις έχουν πέσει αρκετά τα αποθέματα. Μάλιστα. Έτσι θα γίνει και με το πετρέλαιο. Πόσο καιρό θα πάρει λοιπόν για να ξέρετε σίγουρα... Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, ναι, ότι μπορούμε... Θα μπορούσε να υπάρχει πετρέλαιο κάτω από τα στρώματα του φυσικού αερίου σε ποσότητες του 1 με 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια του χρόνου ή του άλλου χρόνου. Πότε θα κάνει οι ιοντρήσεις η Noble Energy, τότε θα αποδειχθεί ή όχι αν υπάρχει. Τότε πετρέλαιο. Θα γνωρίζουμε λοιπόν. Τότε θα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Στην Ελλάδα δυστυχώς κουνούμε τα πόδια μας πριν καβαλήσουμε το άλογο μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, όπως μας τα είπε ο ειδικός οικονομολόγος. Λοιπόν, στην Ειρήνη Αναστασοπούλου τώρα, για να δούμε τον γκάζι που πατάει τώρα η κυβέρνηση της Μέρκελ. Ειρήνη. Βεβαίως, γιατί χάθηκε χρόνος για την συγκρότηση αυτής της νέας κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού. Και μετά την ορκομοσία αυτής της κυβέρνησης, σήμερα η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά έδωσε την κατεύθυνση και το στίγμα της Γερμανίας ό,τι αφορά την Ευρώπη. Μια πολιτική η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει, διότι το ενδιαφέρον της Γερμανίας λέει ότι δεν μπορεί να είναι μια ισχυρή Γερμανία σε μια Ευρώπη που να μην είναι ισχυρή. Άρα η προϋπόθεση μιας ισχυρής Γερμανίας είναι και μια ισχυρή Ευρώπη. Επίσης, δεν αλλάζει σε τίποτα σε ό,τι αφορά τη συνταγή αντιμετώπισης της ευρωκρίσης. Η κυρία Μέρκελ είπε ξεκάθαρα ότι η επίδειξη αλληλεγγύης από τη μια μεριά και από την άλλη πλευρά η ανάληψη εθνικής ευθύνης από τα κράτη-μέλη είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και είναι ένα μοντέλο που έχει λειτουργήσει για την υπέρβαση της κρίσης και αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό. Mm-hmm. Έδωσε επίσης εύσημα και στην Ιρλανδία και στην Ισπανία. Μίλησε για θετικά μηνύματα από την Πορτογαλία, για προόδους από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έκανε ειδική αναφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα. Βέβαια, έσπευσε να προσθέσει, όπως το κάνει πάντα, ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι η ευρωκρίση δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα και ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να πάρουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Να προβλέπονται δηλαδή αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις ευρωπαϊκές συνθήκες που θα πρέπει να τροποποιηθούν. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο Κορυφής, αύριο και μεθαύριο, ναι, στις Βρυξέλλες. Τώρα, στο εξής, η κυρία Μέρκελ κατά τις 6.30 ώρα θα συναντηθεί η ώρα Ελλάδας με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Φρανσουά Ολάντ. Ειρήνη. Και κατά τις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα με τη βοήθεια ειδικών να δούμε την πρώτη αντίδραση των εμπόρων της αγοράς, δηλαδή για το σχέδιο των πληστηριασμών. Καλωσορίζω στον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος. Καλώς σας απόγευμα. Την κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρο και για τους πληστηριασμούς, αλλά και για τα δάνεια τα οποία. Έχουμε μεγάλες αλλαγές λοιπόν τώρα στους πληστηριασμούς. Θετικές. Τα τρία στο κόκκινο. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό, για να δούμε με βάση ποια εισοδήματα θα υπολογίζονται όλα αυτά και τι θα πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε και τι θα πρέπει να γνωρίζουν. Και ο κύριος Γιάννης Ρεβίθης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, με την αγορά ακινήτου να είναι πεσμένη και με την πτώση των τιμών, στοιχεία τα οποία βγήκαν σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά θα συζητήσουμε. Έχουμε περίπου 30 δεύτερα στη διάθεσή μας. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Άκουσα τη μουσική. Λοιπόν, για να έχουμε όλο το χρόνο μετά να το κουβεντιάσουμε. Και στο Twitter περιμένουμε τα ερωτήματά σας και επιστρέφουμε με όλες τις απαντήσεις στο θέμα των πληστηριασμών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, η ώρα είναι 4 ακριβώς. Μέχρι και τις 4.30 θα είμαστε κοντά σας και με τους ειδικούς καλεσμένους μας αμέσως τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν και πάλι για εσάς, μόλις τώρα μπήκατε στην παρέα μας, το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης λοιπόν για τους πληστηριασμούς. Στις 200.000 ευρώ η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας. Στις 35.000 τελικά το καθαρό οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη. Η περιουσία τώρα συνολικά και του συζύγου και της γυναίκας, της οικογένειας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Και οι καταθέσεις οι τραπεζικές να μην είναι πάνω από 15.000 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε και την ελάχιστη δόση, η οποία στο ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ η μηνιαία δόση είναι 42 ευρώ τον μήνα. Στις 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση είναι σε 83 ευρώ το μήνα. Και τέλος στις 15.000 ευρώ η μηνιαία δόση είναι 125 ευρώ. Και για τους άνεργους, και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αυτονόητο αλλά πάρα πολύ σημαντικό, μηδενικές καταβολές. Λοιπόν, κυρία Κορσάνου, το πρώτο σας σχόλιο είναι μια ρύθμιση, λοιπόν, η οποία, όπως μας είπε και ο Νίκος Υποφάτης, πιάνει το 90% των δανειοληπτών. Δηλαδή, για να δούμε χαρακτηριστικά, να το δούμε σαν εικόνα, μια οικογένεια που έχει έναν άνεργο και έναν εργαζόμενο, είναι δύο εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι με ένα μισθό γύρω στα 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα και έχουν ένα σπίτι. Αυτοί οι άνθρωποι προστατεύονται 100%, έτσι. Mm-hmm. Η πλειοψηφία λοιπόν των δανειοληπτών προστατεύεται. Όχι όλοι βέβαια. Και πρέπει να δούμε λίγο και αυτές τις επιμέρους ρυθμίσεις. Μηνιαίες καταβολές λέει 10% ή βγάλατε κάποια ποσά. Ναι. Αν κάποιος χρωστάει σε πολλές τράπεζες, δηλαδή αυτό είναι στην καθεμία στο σύνολο. Εγώ καταλαβαίνω από την εμπειρία μου ότι αφορά στο σύνολο των τραπεζικών οφειλών. Θα πρέπει να δίνει κάποια δόση. Θετικά είναι αυτά τα βήματα, διότι ο κόσμος αγωνιούσε πάρα πολύ με τους πληστηριασμούς. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο να πάρει μια ανάσα. Να πούμε και άλλες προστατευτικές διατάξεις που υπάρχουν για την κύρια κατοικία. Θα τα πούμε σε λίγο. Κορσάνου, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Κορκίδη, καθώς τελικά συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτό μια πολύ θετική εξέλιξη. Ναι, γιατί στην αντίθετη περίπτωση προειδοποιούσατε ότι θα σήμαινε το θάνατο του εμπόρου. Αυτή. Πράγματι, ήταν ένα ζήτημα ζωής και ή θανάτου, κύριε Αντωνοπούλου, το θέμα αυτό. Να ενταχθούν και οι μικρομεσαίοι έμποροι, αν θέλετε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε αυτή τη ρύθμιση. Εγώ θα σας πω: 168.000 νοικοκυριά κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους και περίπου 45.000 μικρομεσαίοι άνθρωποι της αγοράς. Λοιπόν, θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε μια θετική εξέλιξη. Μετά από αυτό το φορολογικό το οποίο θα μας επιβαρύνει αρκετά του χρόνου, νομίζω ότι είναι μια θετική παρένθεση. Προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα μας επιβαρύνει περισσότερο, γιατί είδαμε την έρευνα του ΟΣΑ που λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην καταβολή φόρων. Όλοι λένε, ο κ. Προβόπουλος είπε χθες στην έκθεσή του, να μην μπουνε, για να πάμε στον Αντώνη Μουζάκη, να μην μπουνε και πρόσθετοι φόροι. Ο Βασίλης Κορκίδης, Αντώνη Μουζάκη, αφήνει τώρα μια αιχμή ότι πολύ καλή φυσικά και θετική η διάταξη αυτή, η ρύθμιση αυτή για τους πληστηριασμούς, αλλά το νέο φορολογικό θα πέσει στο κεφάλι μας. Έτσι είναι. Και άλλοι φόροι θα έρθουν δηλαδή. Αυτό να το πούμε στον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος έχει διαφορετική μάλλον άποψη. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Πρόεδρος. Γιατί τώρα που θα κάνουμε δηλώσεις το 2014, μιλάμε για τη χρήση του 2013 που τρέχει, θα έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν, τι κάναμε, αθροίζαμε τα εισοδήματά μας και τα φορολογούσαμε όλα μαζί αθροιζόμενα σε μια φορολογική κλίμακα. Τώρα όμως αλλάζει αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και με διαφορετικό τρόπο θα φορολογείται ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, με πολύ διαφορετικό τρόπο και επιβαρυντικό σε σχέση με το παρελθόν ο έμπορος, ο επαγγελματίας. Γιατί εκεί πέρα θα υπάρχει φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, χωρίς κανένα αφορολόγητο, της τάξης του 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ εισοδήματος, και αν το εισόδημα περνάει τα 50.000, 33%, άρα καταλαβαίνετε τις επιβαρύνσεις. Και αν πούμε και συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει και η έκτακτη εισφορά και το τέλος επιτιδεύματος, καταλαβαίνετε ότι η επιβάρυνση είναι τεράστια. Έχει δίκιο ο κύριος Μουζάκης. Τώρα. Μας έχουν γονατίσει ο ελεύθερος επαγγελματίας εντελώς από το χρόνο. Και ο κύριος Κορκίδης λέει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αν σας πω ότι αυτή η αύξηση είναι 137%, θα το πιστέψετε. Για να το λέτε, εσείς θα έχετε στοιχεία και σας πιστεύω. Λοιπόν, για να μείνουμε για λίγο. Ένα απλό παράδειγμα για τη φορολογία μπορώ να πω που είναι χαρακτηριστικό. Αμέσως, κύριε Κορσάνου, θα έρθουμε στο παράδειγμα. Θέλω να μείνουμε λίγο στους πληστηριασμούς, Αντώνη Μουζάκη. Πώς θα υπολογίζετε τώρα το εισόδημα? Έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα. Κοιτάξτε, το εισόδημα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, έτσι λένε συνήθως οι νόμοι, να δούμε πώς θα έρθει η διάταξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μιλάμε για το φορολογητό εισόδημα. Και όταν μιλάει κάποιος για φορολογητό εισόδημα, μιλάμε τόσο για το πραγματικό ή στην περίπτωση εκείνη που έχουμε τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, θα λαμβάνετε υπόψη αυτό. Mm-hmm. Άρα, καταλαβαίνετε ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί κάποιος που να έχει
να είναι μέσα στα κριτήρια εξαιτίας του γεγονότος ότι το πραγματικό του εισόδημα πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι μικρότερο των κριτηρίων, όμως υπάρχει ενδεχόμενο ένα εκ των τεκμηρίων να το υπερβαίνει αυτό. Άρα, καλό θα είναι να το δουν αυτό στο Υπουργείο ο κ. Χατζηδάκης και οι συνεργάτες του, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό αφορολογητό εισόδημα. Mm-hmm. Τώρα, για να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ρεβίθη για την ρύθμιση αυτή για τους πληστηριασμούς. Κύριε Ρεβίθη. Εμείς το βλέπουμε θετικά σαν Ομοσπονδία Κτηματομεριστών Ελλάδος. Είναι σίγουρο ότι το σπίτι του φτωχού δεν μπορεί σήμερα να το αγγίξει κανένας. Πιστεύω όμως ότι είναι το τυράκι το οποίο το έφαγαν πολλοί, ιδιαίτερα οι βουλευτές. Και βέβαια έχει μία λύση ενός έτους. Mm-hmm. Και γιατί λέω ότι φάγαμε το τυράκι? Διότι είναι αδύνατον μετά από ένα χρόνο ή δύο αυτή η δανειοληπτική ικανότητα που έχει ο κάθε δανειολήπτης να φέρει σε πέρα στον επόμενο ή τον μεθεπόμενο χρόνο. Δηλαδή σήμερα έχει κάποιος πάρει ένα δάνειο, σήμερα είχε πάρει ένα δάνειο 300.000 ευρώ. Η αξία όμως του ακινήτου σήμερα είναι 150.000 ευρώ. Άρα λοιπόν εμείς τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα δάνεια για την πρώτη κατοικία και άλλα δάνεια. Διότι το 150 χιλιάρικα σήμερα δεν μπορεί ποτέ ούτε η τράπεζα να τα πάρει, ούτε ο δανειολήπτης να τα πάρει. Και βέβαια το τυράκι το μεγάλο είναι η αυριανή ψήφιση του νομοσχεδίου στους φόρους ακινήτων. Όπου θα βγουν κάποιοι πολλοί και θα πούν, και ιδιαίτερα η κυβέρνηση αλλά και οι βουλευτές, ότι να, σώσαμε την πρώτη κατοικία. Τι τη σώσαμε? Για ένα χρόνο. Αλλά το φόρο ακίνητης περιουσίας θα τον περάσουν. Και θα τον περάσουν με υπέρμετρους φόρους και βέβαια στην κατοχή των ακινήτων. Και με κρυφές, για όλους τους υπολείπους. Και με κρυφές και με ένα σωρό διατάξεις που μπήκαν τελικά μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Με ψεύτικες αντικειμενικές, κύριε Αντωνοπούλου. Όλοι αυτοί οι φόροι έχουν να κάνουν με ψεύτικες αντικειμενικές αξίες. Mm-hmm. Οι φόροι που πληρώνονται, που πληρώνουμε, δεν είναι πραγματικοί. Και βέβαια η Τρόικα αυτό το γνωρίζει. Και γι' αυτό ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο κύριος Τουρνάρας, ούτε η Τρόικα μιλά για μειώσεις αντικειμενικών αξιών. Λοιπόν, κύριε Ρεβίθη. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Σαφέστατα μπορεί η αντικειμενική αξία, η εμπορική αξία να μην είναι σε ισορροπία, να μην έχουν και πραγματική σύνδεση ουσιαστικά ως προς το ύψος. Όμως κάποια ακίνητα έχουν δοθεί ως εγγυήσεις για κάποια δάνεια. Εάν λοιπόν η τιμή έχουν των ακινήτων μειωθεί, καταλαβαίνετε ότι μετά οι εγγυήσεις που θα ζητάνε οι τράπεζες. Μην το πιστεύετε, κύριε Κροκίδη, είμαστε συνεχώς με τις τράπεζες. Αυτό μην το πιστεύετε. Λοιπόν, δεν παίρνει η τράπεζα. Κοιτάξτε, το είσαστε με τις τράπεζες είναι σχετικό. Όχι, γιατί μην έχουμε μια επιτροπή με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και προσπαθούμε να βρούμε ποια θα είναι η αξία που θα υπολογίζει το ακίνητο. Το ότι εσείς λέτε με τις τράπεζες, εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω αυτό που λέω εγώ με τις τράπεζες. Και είναι η αντικειμενική προσαρμοσμένη κατά 25%. Για να προχωρήσουμε λίγο και να δώσουμε το λόγο, κύριε Ρεβίθη. Οι εκτιμητές δεν είναι, κύριε Αντωνοπούλου, βάσει των αντικειμενικών αξιών. Αυτά είναι για τα βιβλία τους. Είναι στις valuation, στις εκτιμήσεις που κάνουν οι εκτιμητές τους, οι μηχανικοί. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Για να προχωρήσουμε στα θέματα και να δώσουμε δυνατότητα τώρα στην κυρία Κορσάνου. Ένα παράδειγμα θέλετε να μας πείτε πριν για την φορολόγηση, κυρία Κορσάνου? Για την φορολογία, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας δικηγόρος με εισόδημα 15.000 ευρώ. Πέρυσι, προπέρσι, 600 ευρώ φόρος. Ναι. 1.200 πέρυσι, του χρόνου 5.000 βάσει του νέου φορολογικού σχεδίου. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Και εδώ λέμε, λοιπόν, και εδώ λέμε ότι θα έρθει και νέο διαφορές. Φορολογικό με νέα βάρη. Για να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Σταύρος Ιωαννίδης για να δούμε, Σταύρο, πώς τα ακούει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την εργασία του, είναι άνεργος. Έτσι, Νέβα, καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο Τριαντάφυλλος Ασελίδης, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε στον τομέα των κατασκευών, ωστόσο είναι άνεργος. Οι δουλειές έχουν παγώσει. Να δούμε λοιπόν πώς του ακούγονται όλα αυτά. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα καταρχήν, κύριε Αντωνοπούλου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πραγματικά βοηθάτε στην ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι. Άκουσα νωρίτερα τους αγαπητούς συνομιλητές να μιλάνε και για ανεργία και για ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μελοθάνατοι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης σας χαιρετούν. Προσωπικό παράδειγμα δικό μου. Ελεύθερος επαγγελματίας άνεργος τα τελευταία χρόνια και άεργος. Ακριβώς για τον και συγκεκριμένα στο κομμάτι των προκατασκευασμένων κατοικιών. Κάτι το οποίο επηρέασε όλη την οικοδομή. Είμαστε πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία επιβιώναμε, πληρώναμε φόρο, πληρώναμε ΦΠΑ, πληρώναμε τέλη επιδεύματος. Έχουμε φτάσει να δυνατούμε να μην μπορούμε να πληρώσουμε τα βασικά. Τίποτα πόσο πολύ... καιρό δεν έχετε δουλειά? Είμαστε καταχωρη... Ορίστε. Πόσο καιρό δεν έχετε εργασία, αντικείμενο, είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Είναι 2,5 χρόνια περίπου. Είμαστε 2,5 με 3 χρόνια. Είμαστε έχει πάρει δάνεια, έχει σπίτι. Η κυρία Κορσάνου ρωτάει αν έχετε δάνειο.
Όχι, ευτυχώς. Δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία, ευτυχώς. Πώς είναι. Ευτυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα ήμουν σε πολύ καλή. Πώς βγαίνει η καθημερινότητα, δηλαδή σκέφτεστε αλλαγή προσανατολισμού, γιατί ξέρουμε ότι ο κλάδος σας έχει πληγεί πάρα πολύ με την κρίση. Ανεπανόρθωτα θα έλεγα. Πώς σκέφτεστε να το παλέψετε αυτό, υπάρχουν να το πούμε. Κάποιες προοπτικές. Θα σας πω. Προσπαθούμε ο καθένας σκεπτόμενος στις δικές του ιδέες, στις δικές του πράξεις, ζυμώμενοι από πάρα πολλά πράγματα, να σκεφτούμε κάτι. Πάντα όμως δημιουργείται ένα εμπόδιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και λέμε το προχωράμε. Μα ήδη υπάρχοντες εταιρείες, με νύχια και με δόντια, αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, προσπαθούν να κρατηθούν. Πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ στη Θεσσαλονίκη που γνωρίζω προσωπικά αδυνατούν αυτή τη στιγμή να πληρώσουν τις υποχρεώσεις πιο απλές στο ΤΕΔΕ. Mm-hmm. Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Και δεν κάνει καλές ρυθμίσεις. Και λέει, σκεφτόμαστε. ΑΕ. Να το πούμε και αυτό. ΑΕ δεν κάνει καλές ρυθμίσεις όταν πας να ζητήσεις ρύθμιση. Δεν κάνει. Τα ξέρουμε αυτά. Μα αν θα μπορούσα εγώ να κάνω κάποια ρύθμιση από τον ΟΑΕ, θα είχα ελπίδα. Εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας στη Θεσσαλονίκη, άεργος. Αυτή άνεργος. Τη στιγμή δηλαδή πώς πληρώνετε το ΤΕΔΕ σας, να το πούμε έτσι, το πρώην ΤΕΔΕ, τον ΟΑΕ. Με μία λέξη. Απλά δεν το πληρώνω. Απλά δεν το πληρώνω. Δεν έχετε ιατρική ασφάλιση. Αν πάτε, αν αρρωστήσετε, τι θα γίνει. Δυστυχώς, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, οι μελοθάνατοι σας χαιρετούν. Οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες μελοθάνατοι. Ένα από τα πράγματα που τρέμουμε πραγματικά είναι μην χτυπήσετε ξύλο, για όνομα του Θεού. Χρειαστεί και να πάθουμε κάτι. Χτυπάμε ξύλο κυριολεκτικά, κύριε Τριαντάφυλλα. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Πολύ, δυστυχώς. Το ξέρω πολύ καλά, δεν το βάζετε κάτω. Η Θεσσαλονίκη ειδικότερα. Λοιπόν, γιατί είμαστε συντοπίτες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και τον Σταύρο Ιωαννίδη. Να πω πώς προστατεύονται οι δανειολήπτες, πώς προστατευθούν. Λοιπόν, με τον νόμο αυτό για τους πληστηριασμούς προστατεύεται η περιουσία μας και αν είμαστε φυσικά πρόσωπα και αν είμαστε έμποροι, όπως λέει, όπως είπε ο κύριος Κορκίδης. Με τον νόμο Κατσέλη, με την κατάθεση έτσι προστατεύεται η περιουσία μας αν είμαστε φυσικά πρόσωπα ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Mm-hmm. Και αν χρωστάμε, υπάρχουν και επιμέρους διατάξεις προστατευτικές. Αν χρωστάμε μέχρι 20.000 ευρώ σε καταναλωτικά και εξωτικές κάρτες, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση στην περιουσία μας. Δηλαδή, υπάρχουν επιμέρους διατάξεις για να προστευτεί η κυρία κατοικία. Ας μην φοβάται ο κόσμος, ας μην απελπίζεται. Και αυτό το βήμα που έκανε η κυβέρνηση είναι σε θετική τροχιά, γιατί έχει καταλάβει ότι το σπίτι του Έλληνα είναι το όσιο και το ιερό του. Mm-hmm. Μπορεί να το πάρει στα πάντα, αλλά όχι το σπίτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορκίδη, κύριε Ρεβίθη και Αντώνη Μουζάκη. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, για να φύγουμε για λίγο από όλα αυτά, και αυτό θα το κάνουμε με τη βοήθεια της Σοφίας Καραχρήστου, η οποία πού θα μας πάει και με τι όχημα, Σοφία. Θα σας πάω μέχρι το Ντουμπάι, Εύα. Λοιπόν, μία Rolls Royce, μία Ferrari και μία Aston Martin δίπλα-δίπλα. Το ένα αυτοκίνητο δηλαδή δίπλα στο άλλο, στο ίδιο πάρκινγκ. Πού βρίσκεται αυτό το πάρκινγκ? Στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στο Ντουμπάι. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων είναι από 18 έως 24 ετών. Οι φωτογραφίες είναι από το φοιτητή Μίκα Νέισερ, ο οποίος θα λέγαμε ότι αισθάνεται λίγο μειονεκτικά, Εύα, γιατί στον Καναδά το δικό του αυτοκίνητο θα θεωρεί το καλό, ωστόσο εδώ κανείς δεν του ρίχνει καμία ματιά, όπως λέει και ο ίδιος. Δημοσίευμα της Βρετανικής Daily Mail αναφέρει ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα σε 2 ημέρες, μόνο σε ένα από τα πάρκινγκ της σχολής. Επειδή όμως τα Cayenne και τα Range Rover είναι πάρα πολλά, συμπεριέλαβε μόνο λίγα στο άλμπουμ, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο φοιτητής. Εύα, αξιοσημείωτο είναι ότι είναι νεαρά παιδιά που οδηγούν τέτοια αυτοκίνητα. Πώς είναι όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε τώρα, καμία σχέση. Λοιπόν, Σοφία Καραχρήστου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να πάμε να δούμε τώρα πώς το ελληνικό τάπερ, το τάπερ της Ελληνίδας μάνας, Μαρία Κεφαλά, γίνεται ταινία. Food for Love, λοιπόν, είναι το καινούριο απολαυστικό ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου, που με πρωταγωνίστρες της Ελληνίδες μάνες, που δείχνει το συμβολικό χαρακτήρα του φαγητού. Τρεις, λοιπόν, μητέρες μαγειρεύουν για τα παιδιά τους, τα οποία σπουδάζουν μακριά από το σπίτι. Και εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα. Ναι, ναι. Και ο ταχυδρόμος των Τάπερ μεταφέρει το φαγητό της Ελληνίδας μαμάς ανά την Ελλάδα. Το ντοκιμαντέρ Food for Love προβλήθηκε στα πλαίσια του φεστιβάλ CineDoc στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι, η Ελληνίδα μάνα απαραίτητη και όχι μόνο η Ελληνίδα. Λοιπόν, για πάμε στο διαγωνισμό μας. Σε ένα δίκλινο ξενοδοχείο, σε σουίτα, στο Fresh Hotel, στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να γίνει δικό σας. Και αυτό δεν αναφερόμαστε μόνο στους Αθηναίους. Μπορεί να θέλετε να έρθετε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Μόνο τα έξοδα της μετακίνησης δικά σας, όλα τα άλλα από εμάς. Με δείπνο για δύο άτομα στο Air Lounge Bar, όπως βλέπετε εδώ του ξενοδοχείου. Έχει και ωραίο εστιατόριο, είναι στην πλατεία Κοτζιά, είναι κοντά όλα τα αξιοθέατα της Αθήνας για να βολτάρετε και να τα κάνετε τα πάντα με τα πόδια στην υπέροχη Αθήνα. Live και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54454. Και βέβαια, Νίκο Ανδρίτσο, αν έχουμε κερδίσει και το jackpot. Τι άλλο θέλουμε από αυτή τη ζωή. Και δεν είναι όποιο jackpot αυτό.
Και τι jackpot, 636 εκατομμύρια δολάρια κλήρωσε χθες. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο jackpot στην ιστορία της Αμερικής. Το μοιράστηκαν δύο, δεν τους ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε τις πολιτείες όπου διαμένουν, στην Τζόρτζια και στην Καλιφόρνια. Μένει να δούμε ταυτότητα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες να κοινοποιηθούν πολλά. Ωστόσο, αν έχετε συγγενείς, το λέγαμε και νωρίτερα, αν έχετε συγγενείς σε αυτές τις δύο πολιτείες, κάντε τους ένα τηλέφωνο, πείτε ένα χρόνια πολλά, μπάσκετ. Μάλιστα. Τώρα, στον Καναδά βρέθηκε τυχερός. Κοίταξε, στο Καναδά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί είναι ένας εκατομμυριούχος, συνταξιούχος, ο οποίος κερδίζει το jackpot 40 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος όμως λέει: δεν έχω ανάγκη αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν τα δίνει τα χρήματα με το που τα παίρνει. Τα δίνει σε ένα ίδρυμα κατά του καρκίνου, μια ασθένεια από την οποία έχασε τη ζωή της η σύζυγός του. Για πήγαινε μας λίγο και μέχρι το Τορόντο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, θα δούμε τον κεντρικό δήμαρχο. Τον έχετε ξαναδεί, ευκαιρία να τον απολαύσετε για ακόμα μια φορά. Χθες στο Δημαρχείο του Τορόντο είχαν χριστουγεννιάτικο πάρτι. Έβαλαν και Bob Marley για να γιορτάσουν έτσι την εορταστική περίοδο, ο καθένας με τις επιλογές του. Για κοιτάξτε εδώ την επίδοση του δημάρχου. Το κάψανε, Νίκο Ανδρίτσο, έτσι. Κεντρικότατος, ο δήμαρχος πάντα μας συναρπάζει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε εμείς που θα βρισκόμαστε για να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά και φέτος τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, σας καλούμε να γίνετε κι εσείς Σάι Βασίλης, η Εθνική Τράπεζα και ο Sky, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Όλοι Μαζί για το Παιδί. Οργανώνουν λοιπόν την τρίτη και τελευταία δράση σε Αττική, Χαλκίδα και Ηράκλειο Κρήτης με τίτλο Φέτος τα Χριστούγεννα, γίνε κι εσύ Σάι Βασίλης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, συγκεντρώνουμε παιχνίδια και ρούχα για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα παιδιά της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Τα δώρα θα είναι για παιδιά όλων των ηλικιών. Το Σάββατο, λοιπόν, στις 21 Δεκεμβρίου, αυτό το Σάββατο, τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε να μας φέρετε τα δώρα σας και όλα αυτά που θα τα κάνετε. Λοιπόν, θα βρισκόμαστε στο Γάλλος, στο εμπορικό κέντρο River West, στην Αγία Παρασκευή, στο εμπορικό κέντρο Βένους Αγίου Ιωάννου 18-12, στο Μαρούι, στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, στον Πειραιά, στην πλατεία Κανάρι, στο Πασαλιμάνι, στο Ηράκλειο Κρήτη, στην πλατεία Λιονταριών και στη Χαλκίδα, στο δημοτικό κτίριο στην παραλία. Λοιπόν, εγώ θα βρίσκομαι στο πρώτο σημείο και θα σας περιμένω εκεί και όλοι οι συνάδελφοι βεβαίως στα σημεία. Θα τα πούμε και μέχρι την Παρασκευή, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα. Με μια κίνηση υπέρβαση σε μια πολύ δύσκολη εποχή είναι να ξεπερνάς τις προσωπικές σου ανάγκες και να προσφέρεις σε κάποιον που δεν γνωρίζεις και βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά σου. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, γνωστός εκπαιδευτικός όμιλος με τη συμπαράσταση των σπουδαστών προσέφερε αγαθά που είχαν άμεσα ανάγκη οι πληγέντες από τον τυφώνα Χαγιάν στις Φιλιππίνες. Η αλληλεγγύη είναι θέμα παιδείας. Με αυτό το σύνθημα, τα ΙΕΞΙΝΗ πραγματοποιούν ανθρωπιστική εκστρατεία για τους πληγέντες από τον τυφώνα Χαϊγιάν στις Φιλιππίνες, υπό την αιγίδα της UNESCO. Σαν εκπαιδευτικός χώρος, εμείς θέλουμε οι σπουδαστές μας να μπουν σε αυτή τη λογική της αλληλεγγύης, ώστε όταν βγουν και γίνουν ενεργοί πολίτες, να είναι πρωταρχικός σκοπός τους, διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη της αλληλεγγύης λόγω της κρίσης που περνάει. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο ο οποίος ήλθε και ήταν συγκινητική η παρουσία και η προσφορά. Αυτό το μήνυμα που βγάζει αυτή η πρωτοβουλία είναι διπλό. Είναι μήνυμα εκπαιδευτικό για νέους ανθρώπους, όπου τους ευαισθητοποιεί και τους δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει σαν εθελοντές, σαν ενεργοί πολίτες, αλλά και ουσιαστικό το δεύτερο μέρος του, διότι θα δώσει βοήθεια σε ένα λαό που πλήττεται αυτή τη στιγμή από μια γενικευμένη καταστροφή και που το έχει ανάγκη, ιδιαίτερη ανάγκη. Στην προσπάθεια αυτή, κύριοι συμμετέχοντες, είναι οι ίδιοι σπουδαστές του ομίλου που ο καθένας με τον δικό του τρόπο βοήθησε σε αυτή την προσπάθεια. Προσέφερα 5 πακέτα ρύζι και εμφιαλωμένο νερό για τους πληγέντες στις Φιλιππίνες. Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΙΕΞΙΝΗ μόλις το έμαθε, μας ενημέρωσε και όλοι οι συμφοιτητές μου και εγώ κινητοποιηθήκαμε για να συμβάλλουμε και εμείς αυτή την εκστρατεία. Γιατί είναι καλό να συμβάλλουμε όλοι μας. Για ακόμη μια φορά οι Έλληνες βοηθούν σε δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και αν η χώρα μας περνάει από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών. Για άλλη μια χρονιά τώρα, γνωστή εταιρεία τηλεφωνίας και γνωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δίνει υποτροφίες σε πρωτοετής φοιτητές και βοηθά οικονομικά οικογένειες που δυσκολεύονται να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Τα όνειρα 46 νέων στηρίζει ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για 12η συνεχή χρονιά, μέσα από το θεσμό των υποτροφιών για πρωτοετής φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Νέοι και νέες από όλη τη χώρα παρέλαβαν τις υποτροφίες τους ύψους 15.280 ευρώ καθένας, χρήματα που θα τους βοηθήσουν να σταθούν όρθιοι στα πρώτα βήματα της φοιτητικής τους ζωής. Εδώ και 12 χρόνια υποστηρίζουμε το θεσμό των υποτροφιών. Στηρίζουμε τα παιδιά που αξίζουν και θέλουν να προχωρήσουν. Στηρίζουμε εσάς. Μέχρι σήμερα έχουμε συνεισφέρει στην προσπάθεια των σπουδών 400 και πλέον παιδιών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τολμήστε να αλλάξετε πορεία. Πιστεύω ότι η υποτροφία αυτή είναι μια επιβράβευση για τους σκόπους όλων των παιδιών, όχι μόνο το δικό μου. Ναι, βεβαίως για το παιδί, όλα για το παιδί, ό,τι καλύτερο. Αναπνέουμε με αυτό, πήραμε μια ανάσα που έχουμε να αναπνεύσουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Οι νέοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν από την ομιλία του αρχηγού της Ελληνικής Αποστολής που κατέκτησε το Everest. Ο Παναγιώτης Κοτρονάρος μοιράστηκε την προσωπική του διαδρομή και εξήγησε πως κάθε άνθρωπος μπορεί με επιμονή και προσήλωση να ξεπεράσει δυσκολίες και εμπόδια και να γίνει παράδειγμα για όσους έχουν πίστη στα όνειρα και τους στόχους τους. Δείχνει λοιπόν, όχι μόνο την περιμένεις να σου έρθει, αλλά τη φτιάχνεις. Κάθε χρόνο οι υποτροφίες αποκτούν και όλο και μεγαλύτερη αξία, καθώς η οικονομική κρίση έχει φέρει σε δύσκολη θέση εκατοντάδες οικογένειες που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Εκτός από τις 20 υποτροφίες, δόθηκαν επιπλέον 26 τιμητικές διακρίσεις αξίας 1.528 ευρώ η κάθε μία σε επιλεγμένους υποψηφίους που ξεχώρισαν για τις σχολικές και εξωσχολικές τους επιδόσεις. Εκτός από το χρηματικό βραβείο, όλοι οι νικητές παρέλαβαν δωρεάν σύνδεση OTE Double Play, κινητά τηλέφωνα με δωρεάν πάγιο για όσο διαρκεί η φοίτησή τους και δωρεάν παροχή υπηρεσιών OTE TV για ένα χρόνο. Επιπλέον, κάθε υπότροφος παρέλαβε από ένα τάμπλετ. Από την έναρξη του θεσμού των υποτροφιών το 2002 μέχρι και σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 146 υποτροφίες και 283 τιμητικές διακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, η Μαρία Κεφαλά θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες καθώς έρχεται στην Ελλάδα η κορυφαία χορεύτρια του κόσμου για λίγες μόνο παραστάσεις. Έτσι ακριβώς, η μεγάλη σύγχρονη ντίβα της διεθνούς χορευτικής σκηνής, Σιλβί Γκιλέμ, έρχεται στην Ελλάδα για να μας παρουσιάσει 4 αριστούργηματικά έργα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 19 ως τις 30 Δεκεμβρίου. Η μεγαλύτερη εν ζωή χορεύτρια σε συνεργασία με τον φημισμένο Ακραμ Καν ερμηνεύουν τα Ιερά Τέρατα, τη Μαργαρίτα και Αρμάδος, η Τιούτς και η Ωραία Κοιμωμένη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Για πάμε να ξαναδούμε το διαγωνισμό μας λοιπόν. Ένας διαφορετικός διαγωνισμός, ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, από τα πιο ωραία και μοντέρνα και σύγχρονα ξενοδοχεία. Μια διαμονή λοιπόν για δύο άτομα σε σουίτα, περιλαμβάνει πρωινό και όλα αυτά τα οποία βλέπετε στην κάρτα σας. Δείπνο για δύο άτομα στο υπέροχο ρεστοράν του ξενοδοχείου. Είναι στην Αθήνα, στην πλατεία Κοτζιά, τα πάντα τα κάνετε με τα πόδια. Λοιπόν, live και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54454, έτσι για να γνωρίζουμε καλύτερα την Αθήνα που αγαπάμε. Από όλη την Αθήνα λοιπόν. Στον άλλο μας μεγάλο διαγωνισμό, το livesgood.gr, ο Σαμουηλίδης είναι ήδη κοντά μας. Λοιπόν, τρεις χωρίς τον Κούκο είναι η ομάδα που καταγράφει έναν βλάχικο γάμο στη Σπάρτσι, έτσι όπως τον βάζει επί σκηνής και τον σκηνοθετεί μια ομάδα. Πάμε να δούμε μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι για την κατηγορία δρόμενα έχετε μέχρι τις 12 Ιανουαρίου για να καταθέσετε τα βίντεο σας. Τέσσερα νούμερο σε τιέν, φοράω στα γυζιά μου. Και εγώ είμαι αυτός που καίγεται για σας. Δέστε μου και πάλι αύριο. Έχει πολύ πλάκα. Στην ιστοσελίδα του livesgood.gr. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Από εμάς, κάπου εδώ, να σας πούμε ένα αντίο. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς. Χαίρετε.